Λοιπόν, κύριε Φορτσάκη, ορθώς η Νέα Δημοκρατία έβγαλε μια ανακοίνωση και ουσιαστικά τι λέει? Λέει, αφήστε τον Παυλόπουλο στην άκρη, κάτω τα χέρια από τον Παυλόπουλο, δεν υπάρχει θέμα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά δια της εισάτοπων απαγωγής, αυτός που τη διαβάζει λέει, δηλαδή υπάρχει θέμα για τους δύο άλλους διατελέσαντες υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να το προσέξετε αυτό. Κύριε, βγαίνουν λανθασμένα συμπεράσματα από αυτό. Για ξεκινήστε από εκεί να μου κάνετε. Είστε και νομικός διαπρεπής. Θα σας πω καταρχήν ότι εγώ έχω σπάγει αρχή να μην κάνω ποτέ σχόλια για σκανδαλολογίες. Θεωρώ ότι η πολιτική. Μα το κόμμα σας έβγαλε ανακοίνωση. Θεωρώ ότι η πολιτική. Το κοινάλε έχει ξεσαλώσει τώρα. Θα μας τα πει ο κ. Μαργαρίτης. Σας μιλάω για τον εαυτό μου. Λέω ότι εγώ έχω σπάγει πολιτική να μην ανακατεύομαι σε σκανδαλολογίες. Για το πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έχω μια απεριόριστη εκτίμηση και η ιστορία θα δείξει στο μέλλον ότι είχε και έχει ένα καθοριστικό ρόλο στο να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρώπη και να κρατηθεί στη γραμμή. Τα είπε ο Λάνταλος. Λοιπόν, ο Λάντα είπε εδώ. Εγώ λοιπόν, γι' αυτό το θέμα δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα φανεί σε έφτετο χρόνο όταν θα ανοίξουν επιτέλους οι καταστάσεις και θα μπορούν να μιλήσουν οι άνθρωποι πιο ελεύθεροι. Και τα αρχεία. Έχω λοιπόν απεριόριστη εκτίμηση στο πρόσωπό του, δεν πρόκειται να πω τίποτα περισσότερο, όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ περίτα. Το να καταφεύγουμε σε σκανδαλολογίες και σε ποταπά τεχνάσματα για να αντιμετωπίσουμε το ότι καταραίουμε και ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κοινή γνώμη διαφορετικά, αυτό είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί μόνο λύπη. Δηλαδή, οι άλλοι δύο ευθύνονται, για να καταλάβουμε έτσι τη συζήτηση. Οι άλλοι δύο ευθύνονται. Είπα και το ξαναλέω ότι δεν κάνω ποτέ σχόλια για θέματα σκανδαλών. Εάν υπάρχει ευθύνη. Δεν μιλάμε για προσωπικά δικό σα προσωπικά. Μιλάμε για την ανακοίνωση. Εάν υπάρχουν ευθύνες, θα αναδειχθούν στα ποινικά δικαστήρια. Εάν δεν υπάρχουν ευθύνες, αυτοί που κατηγορούν θα πρέπει να αναλάβουν εκείνη τη δική του ευθύνη και να υποστούν τις συνέπειες της ψευδούς καταγγελίας. Αυτό είναι η βασική μου αρχή. Δεν ανακατεύομαι ποτέ λοιπόν σε θέματα καταγγελιών τέτοιου τύπου. Θα ήθελα τώρα, επειδή άκουσα τον αγαπητό συνάδελφο που μιλούσε προηγουμένως για τον καινούριο προϋπολογισμό και επειδή συμβαίνει να είμαι και στο κόμμα το δικό μου υπεύθυνος του κομματιού αυτού, θα ήθελα να πω ότι μου θυμίζει αυτό το σχόλιο που άκουσα, μου θυμίζει την εξής σκηνή. Έχουμε ένα κολυμβητή που δεν τα πάει καλά. Αρχίζει και πίνει νερό και αρχίζει και μπαίνει κάτω από το νερό. Έρχεται ένας πρώτος ναυαγοσώστης και με κόπους και βάσανα τον σέρνει έξω από το νερό. Τον βγάζει έξω από το νερό, αρχίζει να αναπνέει ο κολυμβητής. Ήταν ο Σαμαράς ο πρώτος ναυαγοσώστης. Πάντως εσείς φροντίζετε να μας βάλετε κάτω από το νερό. Με τις πολιτικές σας, κύριε Φορτσάκη, η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ, φροντίζετε να μας βάλετε κάτω από το νερό. Έχετε, αγαπητές συνάδελφοι, το σάπιο Πασόκ, εσείς το έχετε όλο στην κυβέρνηση, δεν το έχουμε εμείς. Αλήθεια τα μέτρα αυτά, τα θετικά δεν αλήθεια τα λέω, εσείς έχετε 40 ανθρώπους από τη σαπίλα. Αυτά τα μέτρα θα ψηφίσετε, τα θετικά μέτρα. Αφήστε να τελειώσω. Θα ψηφίσετε. Είναι καλό το ερώτημα, κύριε Φορτσάκη. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ βασικό. Θα το απαντήσω ευθέως. Αλλά αφήστε με να τελειώσω. Λέω λοιπόν ότι όταν ο ναυαγοσώστης μπόρεσε με κόπους και βασάνους να βγάλει το κεφάλι αυτού που πνιγόταν, ήρθατε εσείς που τραβήξατε μια πατητή και τον πήγατε 300 μέτρα κάτω από το νερό και ερχόσαστε σήμερα που ξανά ανεβαίνει αλλά έχοντας σκάσει από τα πνευμόνια του και λέτε: είδες, Χριστιανέ μου, σε ξαναβγάζουμε στην επιφάνεια. Τον φορτώσατε το φορολογούμενο τον Έλληνα με 100 δισεκατομμύρια αχρίαστα και έρχεστε σήμερα με ένα προϋπολογισμό της συμφοράς να του πείτε ότι τον βγάλατε από τα μνημόνια. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση, αν συνεχιστεί, τη χώρα θα την οδηγήσει εκεί που δείχνει η γραμμή, που δείχνουν οι τράπεζες. Ξέρετε πόσο πήγε το χρηματιστήριο σήμερα, στις 600 μονάδες. Έχετε διαιρέσει την ελληνική κοινωνία στα δύο. Έχετε βουλιάξει τη μισή κοινωνία που εργάζεται, την έχετε οδηγήσει σε αδιέξοδο και παίρνετε από εκεί που δεν υπάρχουν πια για να δώσετε στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Μας αφήσατε χρέος 400 δισεκατομμύρια, να το θυμάστε αυτό. Χάσαμε το 25% του ΑΕΠ από εσάς. Να έχουμε πηγή, μην εγώ στην πολιτική. Εγώ δεν μιλάω προσωπικά. Σας ξαναλέω. Εγώ δεν μιλάω προσωπικά. Σα απειλά, εσείς την πήρατε σήμερα. Σήμερα εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκηδο. Εσείς τους έχετε. Και όχι τον κύριο Φορτσάκη. Ναι, εσείς τους έχετε και δεν τους έχουμε εμείς. Αυτούς όλους που δημιούργησαν την κατάσταση, εσείς τους πήρατε στο κόμμα σας. Δεν τους πήραμε εμείς. Είστε ό,τι πιο παλιό υπάρχει και κάνετε τους νέους. Δεν γίνεται. Έχουμε λοιπόν να σας πω το εξής. Θέλετε παροχές? Θέλουμε παροχές. Θέλετε να κρατήσουμε τις συντάξεις? Η Νέα Δημοκρατία ξέρετε ότι και ζήτησε να μην κοπούν και καταψήφισε το μέτρο και έφερε μετά πρόταση νόμου για να αποκατασταθούν. Την καταψηφίσατε τότε. Έρχεστε τώρα και λέτε στην κοινή γνώμη ότι τα μέτρα ήταν αχρίαστα. Αφού ήταν αχρίαστα, γιατί τα ψηφίσατε? Μάλιστα.